πνεύμα και τι είναι λόγος και τα δύο συμβαδίζουν. Εν αρχή ο Θεός επίσεν λόγον και δια του λόγου έγινε σάρξ και εμφανίστη στη γη και σαρκώθη. Αυτός ο λόγος όμως μένει στα θεία κείμενα και στο Ιερόν Ευαγγέλιο και ανακηρύττει πανταχού της γης την αλήθεια δια την οποία και εμείς σήμερον αγωνιζόμεθα. Την αλήθεια δεν τη δέχονται οι Εβραίοι, την αλήθεια την μισούν και γι' αυτό το λόγο μισούν και τον Έλληνα. Επειδή ο Έλληνας είναι ακριβώς ο τιμημένος φορέας του Αγίου και Θείου Μηνύματος. Η συνθήκη Σέγκεν δεν είναι μία απλή υπογραφή απλών γεγονότων. Η συνθήκη Σέγκεν σημαίνει την τελεία υποδούλωση του ελληνικού πνεύματος. Η συνθήκη Σέγκεν σημαίνει την δια κόλπου και πονηρών τρόπων την αρπαγή της ελληνικής περιουσίας. Η ελληνική χώρα θα γίνει χτήμα των ξένων, των ευρεοκρατουμένων. Η ελληνική χώρα θα καταπατηθεί. Ήδη χιλιάδες ξένοι αγόρασαν χτήματα στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη και στα νησιά και σιγά σιγά εμείς οι Έλληνες θα γίνουμε σκλάβοι και δούλοι και εργάτε των ξένων. Γι' αυτό σήμερον ζήτω η Ανάσταση των Ελλήνων. Ζήτω το Πνεύμα της Αθανασίας. Ζήτω ο Λόγος της Πίστεως. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να σκλαβωθεί το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα πηγάζει από τον ίδιο τον Χριστή των Δημιουργών του Παντός. Ένα όμως σας λέγω, όσον και αν εφρίαξαν τα έθνη, όσον και αν αγωνίζονται δια να καταπατήσουν την Αγίαν Γην, την οποίαν εμείς πατούμε και έχουμε μητέρα, αυτήν την Αγία Γην δεν πρόκειται να την απολαύσουν, διότι όσα ακούσατε και γνωρίζετε, ζει ο Κύριος της Λόξης. Θα καταπατήσει τους εχθρούς, διότι εξήλθε νικών και είναι αδικήσει δια παντός. Όμως, γιατί εμείς βρισκόμεθα σήμερον εδώ και ποια είναι η έννοια του να είμεθα έξω εις το κρύον, υπάρχει και το σχέδιο των θείων, διότι πολλοί νομίζουν ότι εφόσον τα γεγονότα είναι γραμμένα εις την γραφή ότι θα γίνουν, άρα θα γίνουν και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε. Όμως επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται να αγωνιστούμε, διότι και οι οσιομάρτυρες δια των αγώνων εστεφανώθησαν. Και ως εκ τούτου και εμείς αγωνιζόμεθα και η Αγία Ελλάς, η μητέρα των Αγίων και των Ηρών και του Αθανάτου Πνεύματος, αυτή θα νικήσει. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η μητέρα πατρίδα! Ζήτω το αίμα των Ελλήνων! Ζήτω το πνεύμα του αθάνατου! Μη φοβόσαστε, διότι εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι ο εχθρός? Κανένας! Ουδείς! Ουδείς δύναται να νικήσει τον Έλληνα! Διότι το απέδειξεν εις τους αιώνας και η ιστορία είναι γεμάτη από καταβολών του χρόνου, από δημιουργίας του θεωτού κόσμου. Είναι η Ελλάς μητέρα ηρώων και γιγάντων. Πολλοί νομίζουν θα καταπατήσουν τον τόπο τούτον
και θα καταστρέψουν τον ενωτικό χαρακτήρα. Και ο ενωτικός χαρακτήρας είναι η ελληνική γλώσσα και η ελληνική πίστη της Ορθόδοξης. Πολλοί νομίζουν θα καταπατήσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν, διότι η Ελλάδα είναι συνομήλικη των αιώνων. Η Ελλάδα, μπορώ να πω, είναι πιο αρχαία και από αυτών των ίδιων των χρόνων. Η Ελλάδα δεν εγεννήθη χθες, ούτε είναι Ισραήλ που εγεννήθη πριν μερικά χρόνια μέσα στην έρημο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να πορεύεται νικόσα και όχι μόνο αυτό. Η Ελλάδα θα γίνει η παγκόσμιος δύναμης η οποία, την οποία θα παραδεχθούν όλοι οι εχθροί της, οι οποίοι σήμερα την καταποντίζουν και την επιβουλεύονται. Την επιβουλεύονται όμως διότι ακριβώς την φοβούνται. Η Ελλάδα είναι αίτητος. Ζήτω λοιπόν η πατρίς. Ζήτω η ελληνική γλώσσα. Ζήτω η ορθόδοξος πίστης. Ζήτω και εσείς που απόψε ζείτε μαζί με το πνεύμα. Η χαρά μου είναι απόψε μεγάλη, διότι σας συνάντησα. Εύχομαι πάλι μαζί στους αγώνες και όπως προακούσατε να είστε όλοι συγκεντρωμένοι την ερχόμενη σύναξη για να δοξάσουμε τον Κύριον ημών Θεόν. Και πάλι να ψάλλουμε όλοι μαζί την υπερμάχο στρατηγό. Είναι αξιοσύλλευτη για την ομολογία την οποία κάνανε, έστω και που δεν την κάνανε με τα δικά μας τα απολύτως θρησκευτικά δεδομένα, όμως οι άνθρωποι αυτοί δώσανε τη μάχη τους. Αλλά προσέξτε, προσέξτε τι έχω να σας πω. Μέχρι τώρα ο αγώνας μας ήταν αγώνας καθαρά ομολογίας της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως μας. Ήταν όμως ομολογιακός ο αγώνας μας διαστόματος. Τώρα θα χρειαστούμε να πούμε σε νέους αγώνες. Θα χρειαστεί αγώνας μαρτυρικός, αγώνας δηλαδή διέματος. Τώρα θα αρχίσουν να βγουν οι έσχατοι μάρτυρες, οι οποίοι θα αποτελέσουν το έσχατο και λαμπρότερο τάγμα της Βασιλείας των Ουρανών. Το τάγμα δηλαδή των αγωγητών. Να μην ξεχνάτε ότι το τάγμα αυτό θα είναι το λαμπρότερο τάγμα της Βασιλείας των Ουρανών, διότι θα το θαυμάσουν όλοι οι μέχρι τώρα Άγγελοι, να έχει το τάγμα αυτό τόσο μεγάλη τιμή και τόσο μεγάλη δόξα, ξέρετε πόσοι, όσοι έχει στη Βασιλεία των Ουρανών, ο Κύριος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαθιστής του Κυρίου μας. Ακούτε αγαπητοί μας ακροατέ, μη σας φέρετε αυτά παράξενα, παίρνουμε στο στάδιο της μαρτυρίας διέματος και να παρακαλούμε την υπεραγία Θεοτόκο Μαρία την Αϊπάρθενο, να την παρακαλούμε να ευλογήσει την πατρίδα μας, να μην έχουμε συγχρόνως και κάποια ευχική συμφορά. Να προσευχηθείτε, φοβάμαι πολύ.
σχέδιο αυτό του Αντιχρίστου, το οποίο προβλέπεται να ψηφιστεί. Στη μέση ελαπέστα! Στη μέση ελαπέστα! Στη μέση ελαπέστα! Αυτό πρέπει να απολύσουμε να μας επιθέσω. Ελάτε στη μέση του δρόμου, γιατί δεν ακούει. Κάντε λίγο πίσω, παιδιά, λίγο πίσω που μαζεύεστε. Αυτό θα επαναλάβουμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα για να ακούσετε και μερικοί οι οποίοι δεν ακούσετε, τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα και πάρα πολύ συνταρακτικά. Μιλάμε... Λοιπόν, ακούστε αδέρφια, μιλάω εξιδίας αντιλήψεως, διότι βγήκα από μέσα και άκουσα τις θέσεις του καθενός. Προσπαθούν οι σκοτεινές και καταχθόνιες δυνάμεις να εφαρμόσουν αυτή την παροιμία, η οποία λέει ότι άλλαξε ο Μανολιός και φόρεσε την κάπα αλλιώς. Προσπαθούν δηλαδή με δίθεν τροποποιήσεις να ψηφίσουν μεν τον νόμο, αλλά δίθεν να κάνουμε, λέει, μερικές μεταρρυθμίσεις, μερικές τροποποιήσεις για να εξασφαλίζεται τάχα, να εξασφαλίζεται, λέει, ποιο η ελευθερία του πολίτη και το απαραβίαστο των ατομικών δικαιωμάτων. Φρίξον ήλιο και στέναξον γη. Ποιος μπορεί όμως από όλους αυτούς τους βουλευτάς οι οποίοι ψηφίζουν σήμερα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων το πιο αντίχριστο νόμο από καταβολής κόσμου να μας πει τι θα γράφει αυτή η μαγνητική λωρίδα η οποία θα γράφει πάνω από 300.000 λέξεις. Ποιος μπορεί να διαβάσει τι θα λένε αυτές οι λέξεις. Αλλά να ξέρετε ότι από σήμερα μπαίνουμε σε νέους αγώνας, όπως είπα και επαναλαμβάνω, όχι ομολογιακούς αγώνας διαστόματος, αλλά ομολογιακούς αγώνας διέματος. Διότι από σήμερα, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, αντιστρέφεται ο εξής νόμος που υπήρχε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έλεγε ο νόμος ότι κάθε Έλληνας πολίτης είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος. Τώρα, με το νομοσχέδιο αυτό ισχύει το τελείως αντίθετο. Κάθε Έλληνας πολίτης θα είναι ένοχος μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι αθώος. Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας του Χριστού. Ακούτε. Τι να κάνω, κάποιος να το βαστάει γιατί είναι και 200 κιλών αυτό. Ακούτε. Έγιναν πώς. Πηγαίνετε στη μέση, αδερφέ μου, πού στη μέση. Κάντε πίσω, κάντε πίσω. Λοιπόν, ακούτε, τα υπόλοιπα θα τα μάθετε από τηλεοράσεως, τι διαδραματίστη εντός της Βουλής των Ελλήνων και πώς φασιστικό το τρόπο και ναζιστικό. Εμένα προσωπικά με πέταξαν έξω, διότι ετόλμησα, να εκφράσω την ιερά μου αγανάκτηση κατόπιν Δευτέρας ή Τρίτης παρεμβάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ευάγγελου Διανόπουλου, ο οποίος προσπάθησε να διακόψει τον Παναγιώτη Καμένο την ώρα της αγορεύσεώς του και ο οποίος εκείνη την ώρα κατήγγελε αλήθειες, έλεγε δηλαδή περί Ελλάδος, περί Ορθοδοξίας για το χάσιμο της ταυτότητος, για την υπονόμευση των ατομικών και συνταγματικών ελευθεριών. Και βεβαίως πραξικοπηματικά προσπάθησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης να σταματήσει την αγόρευση, γιατί εμείς όλοι αγωνιούσαμε από πάνω. Και βεβαίως εγώ δεν ετήρησα τους νόμους της Βουλής, όπου εξέφρασα την ιερά μου αγανάκτηση και είπα: κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κύριε Ευάγγελε Γιαννόπουλε, επιτρέψατε να ακουστούν αλήθειες. Και την ώρα λοιπόν εκείνη, θα τα ακούσετε τα υπόλοιπα μεθαύριο, ήρθανε, μπήκανε μέσα και με βγάλανε. Ωραία, και μου είπανε ότι κυρία Δουράκη θα πάτε στον φρούραρχο της Βουλής. Κατεβήκαμε λοιπόν στον φρούραρχο, αυτά σας τα λέω γιατί αναμένετε με αγωνία εδώ μέσα στο κρύο. Έχω αρκετή ώρα και εγώ μέσα στο κρύο. Από το πρωί είμαστε στους 5 δρόμους, αλλά τα δικαιώματα του να είσαι σήμερα Έλλην Χριστιανός Ορθόδοξος διεκδικούνται μόνον με αίμα και με αγώνες μέχρι τελευταίας πνοής. Διότι αφού ψηφιστεί το Σέγγεν, δεν θα υπάρχει ελληνοορθόδοξη ταυτότητα. Θα διωχθούμε ανηλαιώς. Αυτό είναι γνωστό. Πολλοί λοιπόν, πάρα πολλοί βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας, 63 κατεψήφισαν και βεβαίως ο κύριος Παναγιώτης Καμένος και ο κύριος Παπαθεμελής εξέφρασε την αγανάκτησή του και την αντίθεσή του προς το ΠΑΣΟΚ.
Και είπε μάλιστα και ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης τον ηρωνεύτηκε. Και του είπε, είστε ειδικός επί της Καινής Διαθήκης, μιλήστε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα πάνε να μας αποχριστιανοποιήσουνε. Και όταν εγώ είπα, διότι δεν είπα τους χαρακτηρισμούς που δίνω από τηλεοράσεως, αλλά είπα, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, επιτρέψατε να ακουστούν αλήθειες. Εάν αυτό θεωρείται ύβρις, τότε λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε δημοκρατία, ούτε Ελλάδα, έχουμε μια βουλή ναζιστικού τύπου, όπου δεν μπορεί να εκφράσει ένα αγωνιζόμενο άτομο και ένας ελεύθερος πολίτης στην αγανάκτησή του και υφίσταται κυρώσεις, δηλαδή να αποβληθεί της βουλής, θα μπορούσαν να με αποβάλουν από τα έδρανα, από επάνω από το υπερό, αλλά δεν με βγάλουν εκτός κτηρίου. Αυτό δεν τηρεί τις δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε λέγεται δημοκρατία, αλλά ναζισμός, φασισμός και υπερδικτατορία. Λοιπόν, από εκεί και μετά καταλαβαίνετε, αφού οι ίδιοι μας διώκουν, σε λίγο αρχίζουν οι αγώνες να γίνονται πολύ πιο έντονοι. Ακούσατε και αναμείνατε και συσπηρωθείτε και υπομείνατε, διότι διά της υπομονής και του αγώνος κερδίζονται τα δίκαια. Δεν κερδίζονται ούτε με κραυγές, ούτε με φράγματα έτσι χαρακτηριστικά, δηλαδή με φωνές και με έτσι και με αυτά θα εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας, αλλά το χαρακτηριστικό, η ταυτότητα και η εικόνα του Ορθοδόξου πιστού πρέπει να έχει καθαρότητα, πρέπει να έχει ελευθερία, πρέπει να έχει, να μην έχει την εικόνα αυτή που προσπαθούν να δώσουν και να αποδώσουν τα κανάλια στους Έλληνες Ορθοδόξους, ότι είναι γραφικοί τύποι, ότι κυκλοφορούν με εικονισματάκια από το κεφάλι μέχρι τα πόδια και ότι κουβαλάνε μακριούς σταυρούς, διότι ο σταυρός του Κυρίου μας, έτσι διασύρωμε τον Κύριο, ο σταυρός του Κυρίου μας είναι εντός μας χαραγμένος. Μπορείτε να φοράτε τους σταυρούς σας, ωραία, σεμνά κλπ. Αλλά αυτά τα κραυγαλαία, το έχω πει και από την τηλεόραση, να φοράμε ένα σταυρό από πάνω μέχρι κάτω, εξωτερικό σε μέγεθος, αυτό δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζει την ταυτότητα του Έλληνος Ορθοδόξου, αλλά την διασύρει, την διαπομπεύει και την διακομωδεί. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, θα παραμείνετε μέχρι να βγει το ιερατείο, τα υπόλοιπα θα τα μάθετε τι έγινε, διότι έχει μπει ο Δεσπότης να κάνει την ένστασή του στον πρόεδρο της Βουλής και μάλιστα μου είπε ότι δεν θα κρατηθείτε, λέω εγώ θέλω να κρατηθώ για να δείτε, για να δει ο κόσμος ότι ήδη ιδιοκόμεθα. Να κρατηθώ. Λοιπόν, να δούνε τι σόι δημοκρατία έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και μετά να ξέρετε και να μην φοβήσετε ότι οι αγώνες κερδίζονται με αίμα. Με αίμα και με κόστος. Έχουν κόστος οι αγώνες. Εάν οι πατέρες της Εκκλησίας, εάν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι δεν πολεμούσαν, δεν κατήγγυλαν, δεν έδιναν το πανάγιο αίμα τους, ο χριστιανισμός δεν θα υφίστατο σήμερα. Είναι στερεωμένη η Εκκλησία του Χριστού σε αίμα μαρτύρων, οσίων και αγίων. Γι' αυτό και είναι διοκομμένοι και στρατευωμένοι. Όλοι οι στρατιώτες και επί των επάρξεων. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω, να σας μιλήσει ο κύριος Μελάς. Ακόμα δεν ξέρει ακριβή ημερομηνία. Θα πάρουμε τη λέξη. Η Λέσχη Πίτερμπεργκ έχει πει ότι μέχρι το 2002 θα γίνει παγκόσμια κυβέρνηση. Και αυτοί εδώ πέρα αυτό κάνουν. Προσπαθούν να βάλουν τη Λέσχη Πίτερμπεργκ κυρίαρχη του κόσμου. Έχουν χάσει πλέον τη συνείδησή τους. Έχουν χάσει την αξιοπρόπειά τους. Και έχουν γίνει τυχοδιώκτες. Έχουν γίνει ένας εταιρικός ανήμερος και τίποτα παραπάνω. Λέμε τροπή τους. Δεν έχουν τροπή αυτοί. Όταν ο Παλακοτρώνης
αρχίσαν κύριες Έλληνες, κυρία Κέμπιτη, ξεκίνησε τον αγώνα για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Δεν είχαν ούτε τα σημερινά μέσα, ούτε τα σημερινά εφόδια. Ο ελληνικός λαός πληρώνει για να έχει ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα του προστατεύουν. Πού είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος? Παραδοθήκαν και αυτές ανεφόρων. Έχουν ορκιστεί πίστη στην πατρίδα πρώτα και ύστερα το Σύνταγμα. Αυτοί εδώ καταργούν και την πατρίδα και το Σύνταγμα. Έπρεπε να πούμε όλοι μέσα και να τους βγάλουμε αυτούς έξω. Όχι, διότι δεν τους ψήφισε ο ελληνικός λαός, δεν τους έβγαλε ο ελληνικός λαός. Τους έβγαλε τα μέσα μαζικής ενημερώσεως του ελληνικού στους Εβραίους σατανιστές. Αυτά τους βγάλανε. Ναι, τα μεγάλα κανάλια είναι οι κεφαλές της σύγχρονης Λερναίας Ήδρας που θέλουν να κατασπαράξουν τον ελληνικό λαό. Μας κλείνει το στόμα! Και αυτό γιατί... Δεν είσαι το δικαίωμα να σε πάει με το ζόρι, παιδί μου. Πού είμαστε, στην Κεστάβο. Ήξερα τι κάνει ο εχθρός, ο εχθρός θα ακούσε πάνω τον εχθρό. Και αυτοί θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα για μας. Και γι' αυτό θέλουμε να μας δώσουν τις εκλογικές αυτές. Και αυτό θα περνάμε και ποιο δρόμο πήραμε. Τι που βρισκόμαστε την άλλη στιγμή. Εμείς όμως να μην γνωρίζουμε τίποτα για αυτούς. Και όποιος πιο και έγινε την Εβραία θα τιμωρείται με 3 χρόνια φυλακή και 50 εκατομμύρια ευρώ εκτός πρόστιμο. Όποιος πιο και ο συμβίτης είναι Εβραίος θα τιμωρείται επίσης με 3 χρόνια φυλακή και 50 εκατομμύρια ευρώ εκτός πρόστιμο. Δεν τα λέμε ότι είναι. Τέτοιες διατάξεις έχουν βάλει σε αυτό το νόμο που ψηφίζουν τώρα. Αποκλείθηκα προσωπικά από την Βουλή και θα δώσουμε και το ψήφισμα αύριο το μεσημέρι. Να έρθουμε το μεσημέρι αύριο. Διαλυθείτε ησύχως, ωραία να επιστρέψετε στα σπίτια σας. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ τον Θεό και προσεύχομαι για την ενδυνάμωση όλων ημών. Για την αντοχή σας, για την υπομονή σας και να συνεχίσετε έτσι ακριβώς ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν συμβεί. Η νίκη είναι του Κυρίου μας, ό,τι κι αν κάνει το κράτος της ΕΣΥΝΟΝΑΣΟΝΟΣ, το λέμε για να τα ακούνε. Τίποτα άλλο, να κλειδείτε ησύχως.